θέλετε, κάντε δουλειά σας. Αχ, δεν ήθελα να σας τρομάξω. Τι να με τρομάξεις, τα ύπατα μου κόψες. Χίλια συγγνώμη, δεν το ήθελα. Να κάτσω λίγο. Ναι, ελάτε, ελάτε, καθίστε. Καθίστε εδώ. Είστε καλύτερα. Ακόμα τρέμω. Χλώμιασα. Για να σας δω. Τώρα τι να σας πω. Είμαι χλωμός και από φυσικού μου. Έχω αναιμία. Σας λείπει σίδηρος. Να τρώτε φακές. Φακές έφαγα απόψε και με θέρισαν. Γενικά τα όσπρια με πειράζουν. Έχω 12 δάχτυλο. Τι να σου λέω τώρα. Πολλά προβλήματα υγείας. Εσύ τι γυρεύεις μες στις ερημιές. Εγώ έμεινε εδώ παρακάτω το αυτοκίνητό μου και ξεκίνησα με τα πόδια για το κοντινότερο χωριό. Δε φοβάσαι όλο μόναχη μέσα στη νύχτα. Τόσα γίνονται. Τι να κάνω, απελπίστηκα. Χωριό εδώ κοντά δεν ξέρω αν υπάρχει. Κάτσε να ρωτήσω και το Φρέντι. Ποιος είναι ο Φρέντι? Φρέντι! Φρέντι! Τι έγινε? Έλα λίγο, η κυρία από εδώ. Vivian De La Porta. Χαίρο πολύ. Φρέντι Κρούγκερ. Γνωστή φυσιογνωμία, έχουμε ξανασυναντηθεί. Και εμένα κάτι μου θυμίζετε. Μήπως μένετε σε δρόμο με λεύκες? Όχι, ακακίες και μανόλιες. Θα σας μπερδεύω τότε. Η Vivian έχει ξεκινήσει με τα πόδια για το κοντινότερο χωριό. Α, δεν είναι μακριά. Α. Πίσω από το λόφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην το ξαναπείτε. Δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη, είναι ότι συχαίνομαι. Αλλά βλέπω ότι έχετε ένα πρόβλημα ακμής. Α, έχω κάνει τα πάντα, δεν έχω τη βελτίωση. Θα μου επιτρέψετε να σας προσφέρω αυτή την κρεμούλα. Δεν υπάρχουν εδώ, τις φέρνω από την Ελβετία. Θα αναπλάσετε καινούριο δέρμα. Θα βάζετε 3 φορές την ημέρα. Πριν ή μετά το φόνο. Φρέντι! Κύριε, και πάλι σας ευχαριστώ. Ορίστε η κάρτα μου. Αν ποτέ σας βγάλει δρόμο στην Αθήνα, θα χαρώ να πιούμε ένα μποζολέ. Στο καλό. Καλό δρόμο. Θα τους πούμε ότι πάθαμε βλάβη.